Την παρουσίαση της νέας κολεξιόν του Λάκη Γαβαλά στην οδό Βουκουρεστή βρέθηκε χθες το απόγευμα η κάμερα του Happy Day και η Κατερίνα Γεωργίου. Σήμερα παρουσιάζουμε εδώ το Λάκη. Εδώ θα γίνονται όμως διάφορα event. Θα κάνουμε κάθε τόσο και κάποιο event. Δεν θέλουμε να πέφτουμε στη μιζέρια που θέλουν να μας κάνουν. Οι ξένοι που με θέλουν. Ξαναπάω πάλι στη Μύκονο. Να πάω στο Σαντροπέ. Να πάω εδώ και εκεί. Το έχω κατ***ινο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αφού βλέπω τώρα κάποιους που είναι στις παραλίες και με χάλια σώματα κιόλα τα έλεγα. Στη Μύκονο εννοώ. Το οποίο το παίζουν. Εγώ δεν το έπαιξα ποτέ, αγάπη μου. Φτωχός είμαι και είμαι ακόμη φτωχός. Όλα αυτά που βλέπεις είναι πρίκα μου παλιά, δεν είναι τίποτα καινούργιο. Τελευταία ήταν μια φωτογραφία που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο προφανώς στις μέρες του Πάσχα, δεν ξέρω, με ένα κάνθινο στεφάνι το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ και λέγανε ότι προκαλείστε λοιπά. Τι ήταν αυτό, μπορείς να μου εξηγήσεις. Γράφουνε και δεν ξέρω. Κάποια στιγμή κάποιος καλλιτέχνης που κάνει κάτι, πώς το λένε, επιμεταλλώσει και κάτι τέτοια, έκανε αυτό το κάνθινο στεφάνι. Εγώ βάζω διάφορα πράγματα στο κεφάλι μου. Φυσικά πιστεύω στα ήθη και στα έθιμα και δεν θέλω ούτε να τα αναλώνω ούτε να τα λιώνω. Αλλά πίστεψέ με, δεν περίμενα ότι και καλά θα τους πειράξει τόσο πολύ. Εδώ φοράνε όλοι όλα τα πάντα. Δηλαδή, μία γυναίκα η οποία φοράει ένα σταυρό πάνω στα π***α της, τα ανοιχτά μέχρι εδώ, σε στυλ Kim Kardashian, πληρωμένα στο πιο τυχόντα πλαστικό χειρούργο, δεν τους πειράζει, τους πειράζει το κάνει να στεφάνει σε μένα. Βάζω κάθε εβδομάδα οξυζενέ στο κολοκέπαλό μου, μόνο και μόνο για να λιώσω αυτή τη φράση που είχε πει ο Λιάγκας. Ότι εγώ αν ήμουν στο Voice θα είχα πολύ στο κομπέλα και θα είχα ζητήσει παρέτηση. Ώσπου να ξεθοριάσει αυτή η ιδέα στο μυαλό μου, θα λέω και θα κάνω ό,τι θέλω για αυτό το άτομο. Γιατί δεν είναι φίλος.